Γεια σας, είμαι η Γεωργία Νταγάκη και θα σας πω δύο λόγια για το νέο μου δίσκο. Γιατί αν δεν σας μιλήσω εγώ για τον background των τραγουδιών μου, τότε ποιος? Γιατί πάθος? Είναι μια συνέχεια του προηγούμενου μου δίσκου, του Φόβου. Σκέφτηκα λοιπόν ότι αν κανείς θέλει να νικήσει τον φόβο, πρέπει να είναι γεμάτος πάθος. Πάθος για το κάθε τι με το οποίο καταπιάνεται. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που με χαρακτηρίζει και με οδηγεί το πάθος, ειδικά στη δουλειά μου. Το πάθος και η καρδιά. Ξέρετε, δεν λέει η καρδιά να μάθει. Αυτό είναι από προηγούμενο δίσκο. Ας ξεκινήσουμε. Ο δίσκος μας λοιπόν ξεκινάει με ένα πολύ δυναμικό τραγούδι, μια διασκευή. Ένα τραγούδι που όταν πρωτοάκουσα αγάπησα πάρα πολύ. Το τραγούδισε η Σιρουσό αλλά και το διασκεύασε το 2019. Είναι ένα αρμένικο τραγούδι. Και στην ερώτηση λοιπόν ποιος θα μπορούσε να βάλει ελληνικού στίχους σε αυτό το τραγούδι, η απάντηση ήταν φυσικά η Σάνι Μπαλτζή. Θεωρούσα λοιπόν ότι είναι κατάλληλη ένα ρυθμικό και ένα τόσο φωτεινό τραγούδι να το κάνει ακόμα πιο φωτεινό. Το σύννεφο του δίσκου μας είναι ένα σύννεφο που δεν φέρνει βροχή, φέρνει έρωτα και νοσταλγία. Είναι ένα σύννεφο που έχει ήδη αγαπηθεί από τον κόσμο και έχει ταξιδέψει μέσα από τα live μας και τις περιοδίες μας ανά την Ελλάδα. Ακριβώς όπως δημιουργήθηκε. Το Γιάννη Ζαρκαδούλα που έγραψε τους στίχους στην Πάτμο, τον Αντώνη το Ζαχαράκη που έγραψε τη μουσική στο Ρέθυμνο και τον Κοζανίτη Γιάννη Μπλέτα που σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ στη Λίμνη Δόξα. Η ανατροπή του δίσκου. Μια διασκευή ενός τραγουδιού, early 80s, που παραμένει ακόμα διαχρονικό. Ήταν πρόκληση λοιπόν να αποδοθεί στα ελληνικά και ο Γιάννης ο Πλιάγκος κατάφερε να μεταφέρει με τους στίχους του όλη την ατμόσφαιρα της εποχής σε ένα επαναστατικό και συνάμα ερωτικό στίχο. Ένας επιπλέον λόγος λοιπόν που ο τίτλος μας είναι «Το πάθος» είναι από τους στίχους του Γιάννη που λένε «Το πάθος για το κορμί, το πάθος για τη ζωή, το πάθος για λίγο ακόμη, για παραπάνω, για πιο πολύ». Πως τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Πώς θα πετούσαμε πάνω από την πόλη σαν σύννεφα. Μια ιστορία για ένα αγόρι. Για ένα αγόρι το οποίο αυτά που έχει διηγηθεί τα έχω ζήσει κι εγώ και ο καθένας μας. Μια ιστορία λοιπόν που έχω μελοποιήσει η ίδια για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Για το συνέστημα που ένιωσα διαβάζοντας τους υπέροχους στίχους του Γιάννη Ζαρκαδούλα. Και με σκυμμένο το κεφάλι στα χέρια την καρδιά του κράταγε. Το πιο ταξιδιάρικο σημείο του δίσκου. Και δεν το λέω μόνο για τον τίτλο του, το λέω για όλα αυτά τα χρόνια που αποτελεί πια ένα απόσπαστο κομμάτι των live μου. Νιώθω ότι τροποποιείται και μεταμορφώνεται μέσα στα χρόνια και αυτό ταυτόχρονα μαζί μου με μόνη σταθερά την αγάπη μου τόσο για το στίχο σου και τη μουσική του αγαπημένου μου Νίκου Ζουδιαρή. Ένα καράβι της φυγής. Το γνωστό σε όλους σας σκέτος εγώ. Μια ερωτική μπαλάντα που έχει προκαλέσει αρκετή αίσθηση και προέρχεται από τον προηγούμενο μου δίσκο. Ένιωθα ότι η πορεία αυτού του τραγουδιού δεν έχει ολοκληρωθεί και λόγω της αγάπης σας αλλά και της αγάπης που του έχω ήθελα να το εξελίξω. Και πόσο καλύτερα μπορείς να εξελίξεις ένα ερωτικό τραγούδι από το να το πεις στην πιο ερωτική γλώσσα. Ελάκου αείο λοιπόν. Σόλο του, σόλο ιό, τι άμμο. Αχ, τα ποτάμια. Τα ποτάμια πέρασαν διαπυρός και σιδήρου για να καταλήξουν στο δίσκο. Όλα ξεκίνησαν από τη στιγμή που ανέβηκε ο Χρυσόστομος Καραντωνίου σε μια πολύ γνωστή μουσική σκηνή της Αθήνας και με την κιθάρα του παίξαμε ζωντανά το τραγούδι για πρώτη φορά. Προλογίζοντας λοιπόν το τραγούδι, καλούσα τον κόσμο να μου δώσει το αντίστοιχο χειροκρότημα για να δω αν όντως πρέπει να πάρει μια θέση μέσα σε αυτό τον δίσκο. Ένα παιχνίδι λοιπόν που συνέχιζα να κάνω με το κοινό και στις επόμενες παραστάσεις. Το χειροκρότημα ήταν πολύ ζεστό. Οπότε τα ποτάμια αποτέλεσαν ίσως πιο δίκαια από όλα τα υπόλοιπα τραγούδια μέρος αυτού του δίσκου. Αλλά ας μην γελιόμαστε, θα το έβαζα στο δίσκο ανεξαρτήτως χειροκροτήματος. Πώς μοιάζουνε με ζωές που τελειώσανε. Μια διασκευή που θεώρησα ότι πρέπει να είναι κομμάτι του πάθους, γιατί στην ψυχή μου αυτό το τραγούδι είναι συνώνυμο με τη λέξη πάθος. Με πάθος δημιουργήθηκε από το Χαΐνι Δημήτρη Αποστολάκη, με πάθος ερμηνεύτηκε από τον Ψαραντώνη και με πάθος το μοιράζομαι με τον κόσμο στις παραστάσεις μου. Η αποτύπωση της εσωτερικής πάλης και του έμφυτου δυναμισμού που εκπέμπει το τραγούδι,
μέσα από την παρομοίωση με αυτό το άγριο ζώο, αλλά και τόσο όμορφο, πάντα με εξέφραζε και χαίρομαι πολύ που είναι μέρος της νέας μου δισκογραφικής δουλειάς. Έχω μια τίγρη μέσα μου, άγρια λιμασμένη, όλο με περιμένει κι όλο την καρτερό. Πάντα με ενθουσίαζε το πόσο ενηγματικό και βαθύ είναι αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι μισού αιώνα και είναι σαν να γράφτηκε τώρα. Το γεγονός ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος διασκεύασε Bob Dylan πριν τόσα χρόνια και το τραγούδι ακόμα σηκώνει τόσες δοκιμές, γεννάει το ενδιαφέρον για πειραματισμούς και εκπλήσει το κοινό, δείχνει το μέγεθός του. Είμαι πολύ περήφανη που αποκτά επιτέλους μια επίσημη θέση στη δισκογραφία μου μέσω αυτής της τόσο ανατρεπτικής διασκευής. Μια ψευτιά μ' ακούγονταν ευχαρίστα στα αυτή μας, γιατί έμοιαζε μ' αλήθεια η κάθε του ψευτιά και ακούγοντας τον ησύχαζε η ψυχή μα. Η τελευταία διασκευή του δίσκου. Μια διασκευή που κλείνει το μάτι σε έθνικα ακούσματα, ενώνοντας τη δημιουργία του Κώστα Μουντάκη με Μπάλκαν ήχους. Είναι λες και το γλέντι στο Ρέθυμνο συναντά ένα πάρτι στο Βελιγράδι. Είμαι πάντα πολύ συγκινημένη όταν ένα τραγούδι έχει τραγουδηθεί από τον Κώστα το Μουντάκη και σε συνέχεια από τον Νίκο τον Ξυλούρη. Αυτό με κάνει διπλά αγχωμένη βέβαια, αλλά τριπλά ευτυχισμένη για αυτή τη διασκευή. Σε μια γειτονιά είχα μια αγαπητικιά, 10 χρόνια πάνε τώρα που δεν τη ξαναείδα. Θυμάμαι ακόμα το συνέστημα που είχα όταν διάβασα τους στίχους του χορού και άκουσα τη μελωδία του. Ήταν ένα συνέστημα πληρότητας και αισιοδοξίας. Ένα τραγούδι οδεί στη συντροφικότητα και την ανάγκη των ανθρώπων να είναι μαζί. Μοιάζει πιο επίκαιρο από ποτέ για πολλούς λόγους και συνεχίζω να έχω την ίδια παιδική αντίδραση κάθε φορά που το ακούω όπως όταν πρώτο ήρθε στα χέρια μου. Να το αφιερώσω λοιπόν σε όλους εσάς και να σας παραπέμψω να το αφιερώσετε κι εσείς με τη σειρά σας, γιατί δεν γίνεται μόνοι μας. Μοναχός κι αυτό το χέρι δώσου. Όλοι κάποιον είχαν ή έχουν στα ξένα. Έτσι λοιπόν ο δημιουργός του τραγουδιού, ο Κώστας Τηλαβερίδης, αφουγκράζοντας τον καημό των Ελλήνων, μιας και ο ίδιος προέρχεται από μετανάστες γονείς αλλά και από προγόνους πρόσφυγες, έγραψε μοναδικά: «Συνεφιασμένος ουρανός σκοτίνιασε η ψυχή μου, δε χώρεσε η βαλίτσα μου το φως απ' την αυλή μου». Και έτσι μαζί με αυτούς τους στίχους μας μετέφερε σε όλα αυτά τα ακραία συναισθήματα και καταστάσεις που η ξενιτιά κουβαλάει. Πίσω, πώς να γυρίσω πίσω. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συντελεστές του δίσκου, στους συνεργάτες μου, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους δημιουργούς του δίσκου που εμπιστεύτηκαν τα τραγούδια τους, που αγάπησαν αυτή τη δουλειά, όσο και εγώ, και έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εύχομαι και εσείς να αγαπήσετε τα τραγούδια αυτά και να έχετε μια πολύ καλή ακρόαση. Μια που τρέχουνε μες στο σώμα τ' ανθρώπινο, χωμαλιώτικο έχουνε και νερό, αίμα κόκκινο.